Παρακάτω, με σε άλλο θέμα. Κάτι που συζητήθηκε από την Πέμπτη, γιατί ήταν το μνημόσυνο των 9 ημερών τη μητέρα άντζερα Δημητρίου. Έγινε στο κοιμητήριο τη Ελληνιούπολη. Ήταν εκεί η κάμερα από το πρωινό σου και υπόθηκε σε ρεπορτάζ στην εκπομπή ότι υπήρξε μάλλον, το άφησαν και αυτοί με ένα ερωτηματικό, οι άνθρωποι. Ένα τσακωμό μεταξύ Όλγα Κιουρτσάκη και άντζερα Δημητρίου, να θυμίσουμε ότι τα είχαν ξαναβρει όταν έφυγε από τη ζωή χέρι, η... Χέρι. η μητέρα yeah. της, η Άντζελα Δημητρίου, ε, ήταν πολύ καλά, ήταν οι σχέσεις τους εξομαλυμένε, είχε δει το εγγόνι τη η Άντζελα, και όλα είχαν πάρει το δρόμο τους και κυλούσαν ψυχολογικά. Επικοινώνησα εγώ με... Να πω το... κάτι. Ναι. Εγώ είδα στο TikTok, δεν ξέρω από πού ήταν το ρεπορτάζ, ενώ Φωνές, πήγανε παρέα... Ναι. ναι, και την Όλγα να φεύγει μόνη τη από το πεζοδρόμιο, και με πολύ γρήγορο βήμα. Μια διένεξη δηλαδή που είχαν... Δηλαδή πήγαν μαζί έφυγε μόνη της με τα πόδια ναι. από άλλη κατεύθυνση. Ναι, απλά επειδή υπήρχε ε... κάμερα απ' έξω είπαν ότι τσακώθηκε η Όλγα με τη μαμά τη. της. Άρα σήμερα, έγινε μια ένταση. Ναι. Άκουσαν γυναικείες φωνές, η μία ήταν της Άρα Όλγας. έγινε ένταση. Έγινε ένταση, αλλά δεν ήταν πράγματα έτσι όπως ε, φαίνονται. Να δούμε λίγο τι λέει το στενό οικογενειακό περιβάλλον της Όλγας και του Φωτιλώση και μετά θα σου πω και άλλε στο μνημόσυνο τη μητέρα τη Άντζελας Δημητρίου, η Όλγα ήταν χέρι-χέρι με την Άντζελα. Οι σχέσεις του είναι πλέον αποκατεστημένε και δεν λογομάχησαν στο νεκροταφείο. Επίση, η Άντζελα βλέπει καθημερινά το εγγόνι τη έκπληκτοι βλέπουν για άλλη μια φορά να διαραίονται ψευδείς πληροφορίες που αφορούν στις οικογενειακές τους σχέσεις χωρίς λόγο. Διακρίνουν έλλειψη σεβασμού στην οικογένειά τους και στο λίγον μηνών παιδί τους. Η πλευρά Όλγας Φώτη έχει στείλει εδώ και μέρες εξώδικο που ζητά να μην υπάρχει καμία αναφορά στο όνομά τους ούτε για καλό ούτε για κακό. Οι δικηγόροι τους τους έχουν προτείνει να προχωρήσουν σε αγωγές, αλλά οι δικαστικές διενέξεις δεν είναι κάτι που επιθυμούν σε αυτή τη φάση. Για εκείνου η σιωπή είναι χρυσό. Λοιπόν, τώρα τι έχει συμβεί. Όταν. Ε... Ναι, αυτό το να πλάνο. Να Ευχαριστώ, το. Νίκο, αυτό. Φαίνεται κνευρισμένο. Ναι. Θα... Ε, ε, και όταν τώρα, πας τώρα στο μνημόσυνο τη γιαγιάς σου με τη μαμά σου, και το που, που τα έχει βρει και είστε κοντά, κάτι έγινε για να φύγει. Βλέπουμε μια γυναίκα να περπατάει. Δηλαδή. Να έφυγε όμως ναι, έφυγε μόνο όμω. Ναι. εγώ ξέρω, χωρί να θέλω να πω περισσότερο, ότι έφυγε γιατί είχε μια υποχρέωση με το παιδί τη και τον άντρα τη. Και ήρθε να την πάρει ο σύζυγό τη και έφυγαν Πήγανε κάπου με το παιδί τους. Δεν έφυγε από τον εκνευρισμό. Είχε ούτω ή άλλως να πάει κάπου αμέσως μετά το μνημόσυνο. Εμένα αυτό λέει τώρα δικό ναι, μου το ρεπορτάζ. Απλά... Το θέμα είναι ότι εκεί η Όλγα δυσανασχέτησε με την παρουσία της κάμερας ε, την ώρα που πήγαν να θρυνήσουν. Α, οπότε από αυτό ενοχλήθηκε. Και με ποιο μου και... για κάμερες. εκεί με, το, με, κόσμο που ήταν παρόν. Γιατί οι παρόντε στο μνημόνιο ήταν πάρα πολύ λίγα άτομα. Δεν ήταν όπω την κηδεία που ήταν επίση λίγα, ήταν ακόμα λιγότερα. Αναρωτήθηκε και είπε για λόγο ποιο λόγο υπάρχουν αυτέ τι κάμερε. Ναι, Εκεί και πάνω με ποιον αντέδρασε. Μάλιστα. Με άνθρωπο ο οποίο θεωρούσε η Όλγα ότι φώναξε τι κάμερε εκείνη την ώρα στο άνθρωπο. Το... Όχι, του μαμά. Το... Από το περιβάλλον τη Από το περιβάλλον τη τις... τις... Επαγγελματικό περιβάλλον είναι... ε, νομίζω... ή συγγενικό. Όχι, το συγγενικό. Όχι, νομίζω ότι ήταν το επαγγελματικό περιβάλλον. Μήπω κάποιο, αλλά... Νάντσι, μπορεί διά... να ενημέρωσε τι κάμερε και να. Να το λέει. Κάποιο από το επαγγελματικό περιβάλλον. Ότι εσύ έχει ένα μάνατζερ, Μαρία. Πάμε εκεί, βλέπω κάμερε. Άρα σε ότι έφερε τι κάμερε εσύ. Δεν ξέρω εγώ το μάνατζερ και τι κάμερε. Απλά δημοσιογραφικά. Λογικό είναι να ξέρουν οι δημοσιογράφοι ε. με βάση την κηδεία ποια μέρα έγινε, πότε θα γίνουν. Ε, εντάξει ρε παιδί, Δεν μετράνε το, και το ημερολόγιο. Και, και εδώ ωραία. δεν κοιτάνε Έχαρα και το, ένα... το εννιά Μα, ημέρο. Μα δεν παίρνεις τηλέφωνο και ρωτάς και λες... Αν υπάρχει... Τα κοιτάτε. Τα κοιτάμε. <Τι> και του γάμου, τι εγκυμοσύνε, τα γράφουμε στην ατζέντα. Πότε γεννάει περίπου. Και βάζει ειδοποίηση ότι όπου να Και Υπάρχει στο καλένταρ. Και λε ότι. Να σα λέω και τα ραντεβού μου που έχετε τόσο συνέπειε. Γιατί ξεχνάω τα τράπεζα. Δεν, δεν θεωρώ ότι η εκπομπή τη Ελένη Σολάκη που είχε κάμερα απ' έξω με τη ρεπόρτερ να λέει το τι συνέβη. Να τα έβγαλε από το μυαλό τη. Όχι. Σίγουρα θα άκουσε φωνέ. Δεν το περιβάλλον. Δεν λέμε ότι δεν ακούστηκαν φωνέ. Απλά δεν ήταν τσακωμό με την Άντζελα. Η σχέση είναι μια χαρά. Όντω, βλέπει πολύ συχνά το εγγόνι τη. Είναι πάρα πολύ καλά μεταξύ του. Είναι ακόμα ενωμένε και όλα έχουν πάρει έναν δρόμο αγάπη και έτσι, ελπίζουμε να αποκτάνε καλά. και πάντα, πάντα, πάντα όμω κάτι το κάθεται και πάν... yeah. Yeah. Κάτι yeah, yeah. το συζητάμε για του λάθο λόγου. Μερικοί άνθρωποι το τραβάνε, ρε, λάθος, ρε, παιδί yeah. μου το yeah. Τζέμτζελο. Συμβαίνει. Yeah.